Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0. Το όμιλιο τον Τζόνσον. Κίνηση να πλησιάσει στο Παρίσι ο Αμερικανός. Δεν υπάρχει βέβαια καμία σχέση με αυτό το ξυλίκι που παίζει λοιμός. Είναι όμως πολύ στιγμή και άμυνες. Ο Τζόνσον βρήκε την ευκαιρία από την εξαιρετική παρτερή 6-0 του Παναθηναϊκού. Του έχει δώσει το προβάδισμα στο σκορ με 29-25. Θα μειώσει ο Ολυμπιακός ακριβώς την εκπνοή. Το όμιλιο και τον Πολυκόφ αποφεύγει τον οικονόμου 3-1 αν υπέκτος του Ολυμπιακού και βέβαια τελειώνει εύκολα ο Τζόνσον τη φάση. Έχουμε σκορ 4-4 στο δεύτερο ημίχρονο. Μειώνεται, γίνεται τυπική μέσα στις γραμμές του γηπέδου. Όπως... Βράζουμε τα νοσίδερα φάση στο πρώτο μέρος που ο Μπράγκος ειδικά έμεινε πολλές λύσεις με φυσικά λοιπόν από τον Παναθηναϊκό. Τζόνσον εδώ πλησιάζει και θα βάλει το καλάθι προς τον Στόνια Μπράγκοβιτς που επιχείρησε να τυπήσει. Θα καρδιάζει με τον Άγκη. Μακάρι ο οικονόμου πολύ μακριά τον Πολκό. Παίζει και πολύ καλή άμυνα ο Νάρος. Που εδώ βάζει το χέρι για να κλείσει από τον Τζόνσον. Τζόνσον, από τα 6-25 πιεζόμενο από τον Αλβέρτι, έστοχος το πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού και είδατε κάτω από ποιες συνθήκες. 18 ημών, το σκορ 45-38, η μεγαλύτερη διαφορά για τους πράσινους στον αγώνα, 7 πόντων. Νάκης και τον Τζόνσον. Απαντάει με 3, ναι. Να λοιπόν που πήραν φωτιά από τα 6-25 οι δύο ομάδες. Ο Τζόνσον εμπτωχεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά, φτάνει στους 21 πόντους και το σκορ 45-41. Την οποία αν εμπτωχήσουν θα ισοπαρίσουν ή αν με εγκαιστούτριο μόνο μπορεί και να προηγηθούν. Για να δούμε. Η Γάλλας με τον Τζόνσον. Πράγμα που φτάρει για δύο στον Τζόνσον και δίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Το σερί λοιπόν φτάνει στο 1-9 για τους περιπρόεδρους που προηγούνται με 46-41 και 48. Τζόνσον έρχεται 25, πυροβολή για 3 και εμπτωχή. Όπως σημείωσε και τα 4, είχε 0 στα 4 στο πρώτο. Είχε μπει μέσα στο γήπεδο όπως βλέπετε. Μπράγκοβιτς, πολύ μακριά, στον Πάσπαλη, που θα σπάει για 3, δεν έχει άλλη επιλογή. Το rebound του Τάρνας, ο Φασούλας, βγαίνει μπροστά με τον Τζόνσον, που αφήνει με λέει άσα, σκοτή, μαζεύει και πάλι. Το πιέζει ο Παναμούκας, κρατάει την μπάλα 12 δευτερόλεπτα, 52-58, το Σιγάλα. Το παιχνίδι εδώ τελείωσε, 4 δευτερόλεπτα, για 3, αστοχή, 1, κανένα, 52-58. Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην ιστορία του Ολυμπιακού. Μετά το Τελαβίβ, η μεγάλη του νίκη του Παναθηναϊκού με 77-72 πέρυσι στις 19 Απριλίου. Σήμερα εδώ στη Σαραγώσα.